Πρώτο κόρνερ του Όφη στο δεύτερο ημίχρονο και τέταρτο στην αναμέτρηση. Πέμπτο κόρνερ, όπως δίνει η στατιστική υπηρεσία. Σωστά, πέμπτο κόρνερ. Η εκτέλεση, η μπάλα περνάει κοντά στον γκολ ο Όφη και ισοφαρίζει. Έρχεται το 1-1, έρχεται η ισοφάριση για την κριτική ομάδα. Έχει τώρα την μπάλα, είναι για τον Σουμπίνιο. Πάμε για τεμπούτο και του Μάντζου. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Σουμπίνιο και νομίζω ότι είναι πέναλτι. Το δίνει ο Αρετόπουλος. Και η μεγάλη ευκαιρία του Όφη να ξαναστεί στον συμπατριώτη του, τον Σουμπίνιο. Άδειασε τον Βάλα ο δανεικός από τον Ολυμπιακό Χαφ. Καθαρό πέναλτι, τον γκρέμισε τον Όφη στο μάτς. Μένουν ακόμα 25 λεπτά. Μια ενιότητα στο ποδόσφαιρο. 2-1 από τον Σέρβο και ο Όφη. Παπουλής. Γυρίζει ωραία το κορμί του. Θα κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά και είναι το γκολ. 1-0. Στάθησε λίγο ο διαιτητής, είναι τον βοηθό αν υπάρχει περίπτωση offside, όμως είναι το 1-0 για την ομάδα του Όφη, με το Μίρνες Σίσιτς να προωθεί την μπάλα στα δίχτυα. Κάνει ωραία κίνηση ο Παπουλής για τον Μάντζιο, ευκαιρία για τον Όφη, το shoot goal. 1-0 με τον Βαγγέλη Μάντζιο, ανοίγει το σκορ στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Βρήκε κενό εκεί και έδωσε την πρωτοπορία στον Όφη. Βαγγέλης Μάντζιος, ο οποίος σκοράρει για πρώτη φορά με την φανέλα των κριτικών. Παπουλής με τα κουνάκι, παίζει ωραία το 1-2 με τον Σουμπίνιο. Μέσα στην μεγάλη περιοχή ο Σουμπίνιο θα κάνει το σούτ, είναι γκολ. 2-0, Όφη ξεκινά με το δεξί το δεύτερο ημίχρονο. Μόλις στο τέταρτο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου βάζει τις βάσεις για μια μεγάλη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ. Μια πολύ όμορφη προσπάθεια. Πρώτο γκολ του Σουμπίνιο με την φανέλα των κριτικών. Σουμπίνιο κρατιέται όρθιος παρά το τράβηγμα του Δέλα. Πάντα ο Σουμπίνιο περιμένει δεξιά η μπάλα, το σούτ και το γκολ. Ο Μάντζιος κάνει το 3-1, πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Είναι καταπληκτικός ο πανηγυρισμός του Ταβλαρίδη με τον Αναστόπουλο. Που βλέπετε τώρα στο... Λόπεθ στην εκτέλεση. Η κεφαλιά από το Μάντζιο, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Όφη μειώνει με το Βαγγέλη Μάντζιο στο 73. Η μπάλα περνά ο Μέλμπεργκ από κοντά. Γκολ 2-2. Ο Ταβλαρίδης, έχω την εντύπωση ότι είναι αυτός που σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα, ή ο Γεωργίου. Για να δούμε. Ο Μέλμπεργκ βρήκε την μπάλα. Στην συνέχεια γίνεται το σούτ από τον Βερόν. Ο Γεωργίου, πεσμένος στο έδαφος, είναι αυτός που σπρώχνει τελικά την μπάλα στα δίχτυα. Εκτελεστής του κόρνερ ο Σουμπίνιο. Κεφαλιά του Σίσιτς, 0-1. Γκολ για τον Όφη στο 26. Μετά την ευκαιρία που δημιούργησε ο Σλοβένος από το κόρνερ του Σουμπίνιο, με κεφαλιά ο Σίσιτς βρίσκει δίχτυα και βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα της Κρήτης. Ξανά εμφάση. Ξεχασμένος από όλους ο Σίσιτς. Έφερε την μπάλα στο δεξί πόδι. Πέφτει ο Ελευθερόπουλος, 0-2. Εκπληκτική εκτέλεση από το Μάτζιο που σκοράρει κόντρα στην παλιά του ομάδα. Πετυχαίνει το 2-0 για τον Όφη στο 36. Και τον Τζον Τσαλιτς πάνω του έβαλε φάλτσα, την έστειλε στη γωνία. Εκεί που έπεσε, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ο Ελευθερόπουλος. 2-0 Όφη. Μάντζιος πήρε πολύ ωραία την μπάλα. Τώρα ο Σίσιτς σε θέση βολής. Κάνει να βγει ο Ελευθερόπουλος. 1-3 με το πλασέ του Σίσιτς στο 80. Ο Όφη δεν είχε δημιουργήσει καμία ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Επιτρέψτε μου να πω ότι παραπάνω από το μισό γκολ είναι του Μάντζιου. Πάρε βάλε από τον Μάντζιο. Ο Όφη έχει και πάλι διαφορά δύο τερμάτων στο μάτς. Νέα σέντρα κοντά στο γκολ. Το πραγματοποιεί ο Όφη. 1-0 ο Όφη στο 50. Και βλέπετε τον πανηγυρισμό του Σίσιτς. Βγάζει την φανέλα, την πετάει μόνος του. Καλά της αφήνει, αφήνει και ο Σουμπίνιο. Ο Σίσιτς θα κάνει το σούτ απευθείας. Με δεύτερη επέμβαση προσπαθεί ο Όφη κοντά στον γκολ, το πραγματοποιεί. 2-0 με τον Φώτη Παπουλή. Ήταν όμως το φάουλ του Σίσιτς, η απομάκρυση από τον Χακόμπο ασταθής. Από την γραμμή εξεπαφής σχεδόν
Παπουλής κάνει τα τέρματα του Όφη 2. Ο Λόπεθ στην εκτέλεση του κόρνερ. Πλασαριστά. Κερδίζει και χρόνο. Τώρα θα βγάλει τη σέντρα. Από την άλλη πλευρά. Αμέσως το σούτ είναι γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Αυτό το τρίτο για την ομάδα του Όφη. Από τον Λόπεθ. Έγινε η μεγάλη παρελιά. Και ο Ζόρντι Λόπεθ με ένα κεραυνό. Εκτελεί ο Κάλαζιτς, 2-1 μειώνει. Ο Καπίνο έπεσε στην πορεία της μπάλας, αλλά ήταν πολύ καλή εκτέλεση από τον Σέρβο. Στο 58. Ο Σέρεμετ παίζει με τη φωτιά, ο Μάτσιος πιέζει ψηλά. Μάτσιος με Σέρεμετ, πήγε πλάγια ο Μάτσιος. Η παράλληλη σέντρα, ο Φέρτσος, η προβολή, το σκορ ανοίγει στο Καφταζόγλιο. Με τον Όφη να παίρνει προβάδισμα, είναι ο Κεντάλου Κάρα αυτός που σκοράρει. Πρώτο γκολ στη σεζόν για τον παίχτη του